Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι οι ειδήσεις του Omnia TV στις 8. Σε στάση προχώρησαν σήμερα οι κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Οι κρατούμενες διαμαρτύρονται για τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης που προκάλεσαν οι συνεχείς περικοπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα κονδύλια. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά συγγενείς και φίλοι πολιτικών κρατουμένων, οι κρατούμενες των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού πήραν για πρωινό ένα κομμάτι ψωμί και για μεσημεριανό μερικές πατάτες. Αυτή την ώρα, 8 το βράδυ, πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Από το Σάββατο, 1η Δεκάτου, βρίσκονται στην απομόνωση τα μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς, Δαμιανός Μπολάνο και Γιώργος Πολύδωρος, αφού διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές Ναυπλίου όπου μεταφέρθηκαν και αρνήθηκαν να μπουν στα κελιά τους. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, ανέφερε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του φράχτη στον Εύρο για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Ο Υπουργός, που βρέθηκε σήμερα στην Κομωτινή για να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας των 608 αποφύτων της Σχολής Αστιφυλάκων, τόνισε ότι η κατασκευή του φράχτη θα ξεκινήσει γρήγορα, καθώς στις 4 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών από τις εταιρείες που θέλουν να είναι ανάδοχοι του έργου. Περνάμε στα διεθνή. Κάλυψη στον Χόσνι Μουμπάρακ παρήχε σήμερα ο επικεφαλής του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, στρατάρχης Χουσέιν Ταντάουι. Όπως δήλωσε, οι ένοπλες δυνάμεις μάχονται για την Αίγυπτο και όχι για λογαριασμό του οποιοδήποτε. Κανείς δεν μας ζήτησε να πυροβολήσουμε και ποτέ δεν θα πυροβολούσαμε. Παράλληλα, συνεχίζονται οι μαζικές διαμαρτυρίες στην Αίγυπτο από τους πολίτες που δυσανασχετούν με την κάλυψη που παρέχει το Στρατιωτικό Συμβούλιο στον Μουμπάρακ, καθώς και με την απομάκρυνση της προσωρινής στρατιωτικής διακυβέρνησης από τους στόχους του εκδημοκρατισμού. Στις 700 έχουν φτάσει οι συλλήψεις διαδηλωτών στη ΣΥΠΑ. Χθες Σάββατο, οι διαδηλωτές του κινήματος Occupy Wall Street μπλόκαραν τη γέφυρα του Brooklyn. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε πολλές πόλεις, όπως τη Βοστόνη και το Λος Άντζελες, με αξιοσημείωτη συμμετοχή για τα δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή εναντίον από Ισραηλινούς επίκους, εναντίον Ισραηλινών ακτιβιστών και Παλαιστινίων κατοίκων κοντά σε Ισραηλινούς επικισμούς. Οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο συμβάν δεν έκαναν απολύτως τίποτε, αφήνοντας τους επίκους να ξυλοκοπούν ακτιβιστές και Παλαιστινίους και να σπάνε τις κάμερές τους. Φίλες και φίλοι, περισσότερες από τις ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν θα βρείτε στο omniatv.com. Ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.